Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα εορτασμού Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος και το ΚΠΕΟ Μυρούπολης σε συνεργασία με τη Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοργάνωσαν δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας με αφορμή τον εορτασμό. Από τη δευτεροβάθμια δυστυχώς δεν έχουμε προσέλευση λόγω του ότι είναι εξεταστική περίοδος. Είχαμε εδώ την περιβαλλοντική ομάδα από το ΕΕΚ Χίου, οι οποίοι συμμετείχαν, φύτεψαν αρωματικά φυτά και συμμετείχαν σε άλλες δράσεις. Και εδώ είναι παιδιά της πρωτοβάθμιας, από ό,τι ξέρω πρέπει να είναι γύρω στους 100 μαθητές, οι οποίοι συμμετέχουν σε δράσεις με μηνύματα για το περιβάλλον, ζωγραφική, ψυχοκινητικά παιχνίδια και διάφορες δράσεις. Τα παιδιά έχουν ενημερωθεί για τη σημερινή μέρα και από ό,τι βλέπετε και εσείς απολαμβάνουν και συμμετέχουν με μεγάλο ενδιαφέρον στις δράσεις. Μέρα είναι! Σήμερα είναι Τρίτη! Είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Είναι πολύ! Καθίστε, να πούμε πρώτα ποιοι είμαστε. Είμαι για χαρά. Ποιο είναι το σχολείο μας? Είναι το ΕΚ. ΕΚ σημαίνει Εργαστήριο Ειδικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τι εργαστήριο έχουμε, τι εργαστήριο κάνουμε μαζί? Υπουργική. Κάνουμε και σήμερα ενδεικτικά που είναι Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, τι φέραμε εδώ πέρα? Φέραμε. Τι είναι αυτά εδώ πίσω? Βασιλικούς. Τα λουλούδια που τα σπήραμε. Στο χώμα. Στο θερμοκήπιο. Τα φτιάξαμε μόνοι μας, τα σπήραμε και τα φέραμε σήμερα εδώ πέρα ενδεικτικά. Ελάτε να δείξουμε. Ελάτε. Για πείτε τι σπήραμε στην κυρία. Να, τι σπήραμε. Αυτό είναι βασιλικός. Κατηφαίρες. Δεντρολίβαλο. Είναι αρωματικά φυτά. Είναι και βασιλικούς. Αμπαρόριζα και δυόσμι. Τα φυτέψαμε σήμερα για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Τα έχουμε σπείρει μόνιμα στο θερμοκήπιο. Ήπια. Δε αυτό. Τι άλλο κάνατε εδώ πριν, σας είδα και παίζατε κάτι παιχνίδια. Με ποιους παίζαμε? Ναι, παίζαμε με τους Σάβε. Τις καπέλες, Μαρία. Πήγω. Παίζαμε με τους προσκόπους. Σας κάνανε, σας δέσανε τα μάτια. Μας δέσανε τα μάτια. Πηγαίναμε ευθεία να βρούμε το αυτοκόλλητο. Να το, κυρία, το αυτοκόλλητο. Να το. Τι μπλούζα σου, μωρέ, το βάλε. Ναι, εδώ το έχω βάλει για να μου πέσει. Να το, σ' αρέσει, κοπέλα. Να το. Θα πάτε για τα σκήνωση το καλοκαίρι. Εγώ θα πάω, εγώ θα κάνω μπάνιο. Εγώ θα πάω κατά σκήνωση. Το καλοκαίρι. Και τώρα που σας έδειξα να φτιάχνετε σκηνή, θα μπορείτε μόνοι σας να τη φτιάξετε? Αμέ, θα μπορούμε. Μπορούμε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Γιορτάζεται κάθε την 5η Ιουνίου κάθε χρόνο. Στόχος είναι να δώσουμε τα μηνύματα των προβλημάτων των οποίων δημιουργεί είμαστε οι άνθρωποι, ευαισθητοποιώντας τα παιδιά. Και τα παιδιά που είναι οι αυριανοί πολίτες και ίσως είναι ενεργότεροι των μεγαλυτέρων, δουν σωστά, με σωστή στάση αυτά τα προβλήματα και έχουν άλλη συμπεριφορά. Να πούμε ότι έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους που θα μας παρακολουθήσουν. Η γιορτή σημερινή συνδιοργανώθηκε από τις υπεύθυνες σχολικών δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Μυρούπολης, του πρώην Δήμου Μυρούπολης της Χίου εδώ, το Δήμο Χίου και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και Οδηγισμού, που όλοι μαζί, σαν μια παρέα, σαν μια γροθιά, δίνουμε τη δική μας φραγίδα, το δικό μας μήνυμα μαζί με τα παιδιά για την παγκόσμια αυτή ημέρα. Έχετε δίκιο σε αυτό, όμως κάποιες στιγμές ή κάποιες φορές η άγνοια ή η διαφορετική στάση των γονέων δημιουργεί συγκρούσεις στα παιδιά. Όμως με το χρόνο όλα αυτά βρίσκουν μια ισορροπία. Με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, τον κύριο Κελεμπερτζή, τον διευθυντή, την κυρία Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας, την κυρία Βλυσίδου, τον κύριο Αντιδήμαρχο Χίου, τον κύριο Στεφάνου και την κυρία Ποδαρά, την υπεύθυνη εδώ για τις διατροφητεύσεις από το Δήμο, τον κύριο Τρυπολίτη από το Σώμα Ελλήνων Οδηγών και Προσκόπων, την παιδαγωγική ομάδα του κέντρου μας, την κυρία Πονηρού, την κυρία Σφακιανάκη, την κυρία Μπατζούδη που οργάνωσε την δραστηριότητα, την αναπληρώτρια υπεύθυνη μας, την κυρία Νικολούδη, όλους τους φορείς,
τους διευθυντές των σχολείων, τους φίλους, συνάδελφους, εκπαιδευτικούς που βοήθησαν στην διοργάνωση αυτής της ημέρας και χωρίς τη δική τους βοήθεια δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τα παιδιά, όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν για την οργάνωση αυτής της ημέρας. Συγχωρήστε με, ξεχνάω κάποιον. Κυρίως ευχαριστούμε τους συναδέλφους και τα παιδιά και εν πάση περιπτώσει όλο τον κόσμο που δεν είναι μια γιορτή απλώς για να χάσουμε κάποιες ώρες, αλλά για να θυμηθούμε ότι 365 μέρες του χρόνου το περιβάλλον είναι παρόν και εμείς είμαστε μέρος του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ.